Στον Άγιο Στέφανο θα συναντήσουμε την Κωνσταντίνα Φωτοπούλου. Είμαστε στις Αλικές. Πού είμαστε? Στις Αλικές. Καλησπέρα. Είναι η Κωνσταντίνα Φωτοπούλου. Είναι ο Αντιδήμαρχος της Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Μαλαματίνης. Καλησπέρα και στους δύο. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Μαλαματίνη, καλησπέρα, πάμε στον κύριο Πολίζο. Γεια σας, γεια σας, κύριε Μαλαματίνη. Κωνσταντίνα, για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ποιο είναι το σχέδιο, πού θα μπει ο Δήμος για να αποκαταστήσει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την υγιεινή των ακτών, έτσι. Έχει ξεκινήσει, είχα την εντύπωση ότι ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη. Με διόρθωσε πριν ο αντιδήμαρχος και μου είπε ότι ο καθαρισμός των ακτών έχει ξεκινήσει ήδη από χθες το μεσημέρι. Από εδώ, από την παραλία των Αλικών όπου βρισκόμαστε. Θα ήθελε με τη βοήθεια του Δωνάτου Δρύμψια να γυρίσει η κάμερα και να δείξουμε το σημείο που ήδη έχει καθαριστεί. Και η διαφορά της εικόνας φυσικά φαίνεται, είναι τεράστια. Σιγά σιγά θα πάμε, τώρα θα το δείτε στα πλάνα. Έχει καθαριστεί ένα μεγάλο μέρος. Σήμερα συνεχίζουν. Ναι, τεράστια διαφορά. Είμαστε στην είσοδο του Αγίου Στεφάνου, έτσι για να καταλάβουμε. Είναι το τέλος των Αλικών και είσοδος σε σωρό Άγιο Στέφανο. Έτσι για να καταλάβουμε. Ίσως το Αγίου Στεφάνου είναι στην παραλία Μιμίκου εδώ, για να καταλάβουμε. Στο Μιμίκου είμαστε. Είναι απλώς τώρα επειδή είναι και η επιχείρηση, γι' αυτό δεν το λέω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, κοιτάξτε τι είχε διαμορφώσει η κακοκαιρία. Είχαμε αυτή την θολή ζώνη που τι είναι δική σας ευθύνη, τι είναι του οργανισμού λιμένος. Ο οργανισμός λιμένος περιγράφει μια πολύ μικρή ζώνη στο ρεπορτάζ μας, κύριε Μαλαματίνη, από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι το Πορθμίο, μέχρι τις γραμμές του ΟΣΕ, δηλαδή ουσιαστικά ό,τι θεωρείται λιμάνι του Βόλου. Όλο το υπόλοιπο θα το καθαρίσετε εσείς, διότι το θαλάσσιο μέτωπο του Δήμου είναι τεράστιο. Σίγουρα είναι τεράστιο, κύριε Πολίζο. Ο οργανισμός Λιμένος Βόλου έχει αναλάβει το χώρο του επιβατικού λιμανιού στην ουσία και του εμπορικού, που είναι σταγόνες στον ωκεανό μπροστά στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας. Ξεκινήσαμε χτες το μεσημέρι από εδώ, από αυτή την περιοχή. Και μοιραία κάπου θα φτάσουμε πιο αργά από τις άλλες περιοχές, όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να σταθώ στη μεγάλη ποσότητα φερτών υλών που έχουν ξεβραστεί σε όλες τις ακτές, σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου, και αυτό οφείλεται στη μεγάλη ποσότητα των φερτών υλών και των χωμάτων που έφεραν τα ποτάμια μέσω των ποταμών που μετακινήθηκαν από όλο τον ορεινό όγκο, μετακινήθηκαν μέσα στον παγασιστικό μαζί με τα χώματα και την άμμο. Έχουμε ξύλα, σκουπίδια. Και ό,τι μπορεί να έφερε το ποτάμι. Μα είδαμε μέχρι και ογκώδη αντικείμενα, έτσι, δεν είναι μόνο τα ξύλα της φύσης. Ογκώδη αντικείμενα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχετε βγει μέχρι τώρα. Και τι θα βγάλει ακόμα, έτσι. Γίνεται τα πάντα. Χωρίς υπερβολές έχουμε βρει τα πάντα. Έπιπλα μηχανήματα, τα πάντα, έτσι. Έπιπλα μηχανήματα, μηχανάκια, σκουπίδια, τόνους, χιλιάδες τόνους πλαστικών και διαφόρων άλλων απορριμμάτων. Μα κοιτάξτε, και όλο αυτό με τη θάλασσα είναι ένας φαύλος κύκλος. Ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, μπαίνουν και βγαίνουν από τη θάλασσα. Δηλαδή μεταναστεύουν τα σκουπίδια από τη μια περιοχή στην άλλη. Σήμερα που μιλάμε, είδατε στα πλάνα σας πριν, το χώρο που ξεκινήσαμε χθες και έχει αποκατασταθεί, θα έλεγα 100% το σημείο αυτό. Μπορεί σε δύο μέρες με την αλλαγή του καιρού να είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Ναι, όχι, σήμερα δεν έβγαλε, γιατί ήταν ο καιρός σταθερός. Αύριο. Μα είναι ένα δυναμικό φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, έβγαλε ό,τι έβγαλε η φύση μέσω των χυμάρων, όπως είπατε, ρέματα, ποτάμια. Κατέληξαν όλα στη θάλασσα. Αλλά στην πρώτη κακοκαιρία, στα πρώτα μποφόρ, όλο αυτό θα ανακατευτεί, θα μετατοπιστεί. Και πάει λέγοντας, έτσι. Θα μεταφερθεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Σε όλο το παραλιακό μέτωπο, από άκρο εις άκρο του Δημοπόλου. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα πάρει μήνες. Έτσι είναι, κύριε Μαλαματίνη? Σίγουρα θα πάρει μήνες. Γίνεται τεράστια προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα. Και εδώ θέλω να αναφερθώ όχι μόνο στις παραλίες, γιατί μιλάμε ότι έχει γίνει μια βιβλική καταστροφή στην περιοχή μας. Το λένε άλλωστε και οι επιστήμονες που συζητάνε για το θέμα αυτό, ότι σημειώθηκε ρεκόρ βροχόπτωσης πανευρωπαϊκό. Στη Μακρινίτσα, ας πούμε, πέσαν 1250 χιλιοστά βροχής, από τα οποία τα 700 πέσαν μέσα σε μία μέρα.
Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει μεταφερθεί και τι ζημιές έχουν γίνει και τι έχει προκληθεί. Γίνεται τεράστια τιτάνια προσπάθεια από όλους τους εργαζομένους του Δήμου Βόλου, από τους εργολάβους που είναι στο Δήμο Βόλου, από τους θελοντές, από όλο τον κόσμο. Γίνεται προσπάθεια ώστε να καταφέρουμε, κύριε Πολύζο, και να είστε σίγουρος και εσείς και οι τηλεθεατές μας ότι θα το πετύχουμε αυτό, να φέρουμε το Βόλο στην προτέρα κατάσταση και ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Για την πόλη πότε πιστεύετε ότι θα αποκατασταθεί η εικόνα, γιατί για τις ακτές είπαμε θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Στην πόλη πότε θα αποκατασταθεί η εικόνα? Για την πόλη ήδη η εικόνα έχει αλλάξει. Μεταφέρουμε χιλιάδες τόνων σκουπίδια και βαριά αντικείμενα που προέρχονται από τα πλημμυρισμένα σπίτια, τα οποία μαζεύουμε και μετά από... Όχι, μιλώ και για το πλήσιμο, για την απομάκρυνση της λάσπης από παντού. Και για το πλήσιμο και για την απομάκρυνση της λάσπης. Έχουμε ξεκινήσει, καταρχήν έχουμε πάει σε όλα τα σημεία του πολυδημικού συγκροτήματος όπου υπήρχε λάσπη και έχουμε μαζέψει τη λάσπη. Συνεχίζουμε, κάνουμε τις λεπτομέρειες, μαζεύουμε και μετά μπαίνουμε και πλένουμε σιγά σιγά από τους κεντρικούς δρόμους. Είτε έχουν πληθεί Άσονος Δημητριάδος, η Λαμπράκη, η Δευτέρα Νοεμβρίου, σήμερα το βράδυ. Νομίζω για σήμερα έχετε ανακοινώσει Παγασόν, από... Δευτέρας Νοεμβρίου κλπ. Παγασόν, Δευτέρας Νοεμβρίου, αναπαύσεως, ναι. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, ακολουθείτε πιστά, γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια από όλους μας και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επαναφέρουμε την πόλη εκεί που της αξίζει και εκεί που πρέπει να είναι ο Βόλος. Ευχαριστούμε, κύριε Μαλαματίνη, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Πολύζο.